Το σπίτι μας, αλλά με την τεχνολογία να είναι αγωγός μας. Σήμερα μαζί μου ο Δημήτρης Καμένος, πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής, οικονομολόγος και επιχειρηματίας και φίλος, θα πω στο τέλος. Δημήτρη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και φίλος, διότι πάντα πρέπει να υπάρχουν φιλικές σχέσεις, διότι και η πολιτική μας έφερε πιο κοντά. Δεν γνωριζόμασταν από πριν. Βεβαίως. Αλλά πηγαίνει σε φιλούς με πολλούς ανθρώπους στην πολιτική, αυτό είναι γνωστό. Θεωρώντας ότι δεν έχουμε ιδιαίτερη θεματολογία, ιδιαίτερη επικαιρότητα σήμερα, μπορώ να πω ότι από χτες το βασικό της επικαιρότητας ως προς τον κορονοϊό είναι ότι έχει ανοίξει διακριτικά στην Ελλάδα και ίσως λίγο πιο έντονα στην Ευρώπη μία συζήτηση για το πώς σιγά σιγά θα αχθούν τα μέτρα του περιορισμού των πολιτών. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή λοιπόν να μαζέψουμε λίγο τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά την πολιτική προστασία, αλλά και τα οικονομικά μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης για τη στήριξη επιχειρηματιών και πολιτών και να κάνουμε μια κριτική σαν Έλληνες πολίτες. Τι άποψη έχεις? Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτά που είδαμε τα νούμερα σήμερα είναι ενθαρρυντικά από τον κύριο Τσιόδρα. Ακούσαμε πριν λίγο τη συνέντευξη που τελείωσε. Είναι ενθαρρυντικά. Φαίνεται ότι έχουμε λιγότερα κρεβάτια ιατρικής θεραπείας. Αυτό είναι ο δείκτης για μένα. Έχουμε πολύ λιγότερα από ό,τι πριν περίπου 20 μέρες, κατά 25-27. Αυτό δείχνει ότι προσέχουμε και δεν ασθενούν βαριά οι Έλληνες συνανθρωποί μας και έχουμε κενά κρεβάτια για μεθ. Διότι ο συνωστισμός, όπως είπαμε, και η συγκυρία, το να πέσουν όλοι μαζί στα κρεβάτια είναι κάτι το οποίο θα έφερνε σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων, εδώ που θα μπορούσαμε να το εξυπηρετήσουμε. Το άνοιγμα τώρα το εμπορικό των καταστημάτων σε κάθε χώρα είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα με τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες της κάθε οικονομίας, την εξωστρέφεια, την εσωστρέφεια που έχει. Εμείς έχουμε ως κύριο και βασικό προϊόν αυτές τις μέρες και αυτούς τους μήνες τον τουρισμό. Δυστυχώς ο τουρισμός δεν θα πάει καλά φέτος. Θα είναι κλειστά τα ξενοδοχεία με αποτέλεσμα να έχουμε και τις παράπλευρες απώλειες με πάρα πολλά συγκοινωνούντα επαγγέλματα στον τουριστικό κλάδο, από την ναυτιλία, την εστίαση, τις μεταφορές και τον ίδιο τον τουρισμό, τη διαμονή. Οπότε εκεί πέρα θα περιμένουμε να δούμε κατά πόσο και πότε θα ανοίξει αυτός ο κλάδος, έστω και για εσωτερικό τουρισμό, διότι εδώ πρέπει να πούμε και το εξής. Υπάρχει μια διαμάχη παγκόσμια για το κατά πόσο μια χώρα που δέχεται εισερχόμενο τουρισμό θα απαιτήσει στις προϋποθέσεις των τουριστών να υπάρχει και μια βεβαίωση, πιστοποίηση αρνητικού δείγματος, αρνητικής εξέτασης σε κορονοϊό. Κάποιοι το θεωρούν ρατσιστικό στιγματισμό, κάποιοι το θεωρούν απαραίτητο για το ποιος θα μπει στην πατρίδα τους. Αυτό δεν το έχουμε εμείς ακόμα ξεκαθαρίσει, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα έχουμε αυξημένο τουρισμό φέτος. Θα είναι πολύ πολύ κάτω ο τουρισμός, ο εισερχόμενος, ξένοι δηλαδή άνθρωποι στην πατρίδα μας. Οπότε θα πρέπει να στηριχτούμε στον εσωτερικό τουρισμό όταν αυτό επιτραπεί. Εφικτό είναι αυτό το οποίο μου είπες μόλις, να ζητήσουμε από τους τουρίστες του εξωτερικού να δείξουν με κάποιο τρόπο επίσημα ότι δεν υπήρξαν θετικοί. Αυτό χρειάζεται μια μεγάλη συνεργασία και με τις χώρες και με τις ασφαλιστικές εταιρείες και αυτές που ασφαλίζουν τα ταξίδια, όχι την ασφάλεια ζωής που έχει ένας απλός, αλλά την ταξιδιωτική ασφάλιση, διότι μέσα στα πακέτα πλέον ταξιδιωτικής ασφάλισης θα είναι ότι αν η χώρα προορισμού σου έχει τα κατάλληλα μέτρα μεθ μέσα να σε περιθάλψει αν κολλήσεις, όπως αν έσπαγες το πόδι σου, χτυπάω ξύλο ή αν είχε σε κάποιο οποιοδήποτε ατύχημα, κάποια ασθένεια, σε κανονικές συνθήκες. Θα αυξηθούν πολύ τα ασφάλιστρα αν εμείς δεν είμαστε έτοιμοι σαν χώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα πακέτα θα είναι πολύ πιο ακριβά και ας το δούμε και για του χρόνου αυτό. Διότι, όπως είπε και ο κύριος Σιόδρας, θα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση για 2 έτη. Αλλά λένε για 4, ας πούμε για 2, που λέει ο δικός μας ο πολύ καλός καθηγητής, ο κύριος Σιόδρας. Υπό την προϋπόθεση, Δημήτρη, να μην έχουμε το εμβόλιο. Γιατί αν έχουμε το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι 12 μήνες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός από σήμερα, όπως λέγανε 14, 15, 18, την άνοιξη του τέτοια εποχή, πρώτα Θεός, αν είμαστε τυχεροί, του 21. Οπότε είναι εφικτό εφόσον οι χώρες απαιτούν από τους τουρίστες τους φεύγοντας προς τα έξω να έχουν κάνει το εμβόλιο. Διότι και αυτοί όταν δέχονται από εμάς τουρίστες από άλλες χώρες πρέπει να το επιζητούν. Επίσης και εμείς πρέπει να το ζητήσουμε, διότι είναι δύσκολο να έρθει ανεξέλεγκτος ο καθένας επίσημα να μπει σε κλειστό χώρο σε αεροπλάνο, μετά σε ξενοδοχείο, σε κρουαζιερόπλο ή σε σκάφο, σε αυτοκίνητο, σε εστιατόριο, στην πλάζ και να μην έχει ελεγχθεί και να έχουμε μια έξαρση εκεί που δεν το περιμένουμε. Όταν, ξαναλέω, ανοίξουν τα σύνορα για πτήσεις εισερχόμενες τουρισμού που ελπίζουμε να γίνει Αύγουστο-Σεπτέμβριο και βλέπουμε.
Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε και οι δύο αυτό που λένε αγγλικά fear factor, δηλαδή ο παράγοντας φόβου. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε και οι δύο ότι αυτός ο παράγοντας θέλει πολύ χρόνο για να εξομαλύνει την κατανάλωση όσον αφορά και τον τουρισμό. Συμφωνείς σε αυτό? Ένα κομμάτι είναι ο φόβος, ένα άλλο κομμάτι είναι το κατά πόσο πρέπει να προσέχεις φερόμενος ως υπεύθυνος πολίτης, χωρίς να φοβάσαι με την έννοια. Πρέπει να είμαστε, πρέπει, υπάρχει μια υπευθυνότητα σε αυτό. Εδώ όμως θα κάνω μια παρένθεση. Τα πανηγύρια που είδα χτες στον Εχινό, στην Ξάνθη, από εκατοντάδες Ρωμά, οι οποίοι βγήκαν αρνητικοί στους δρόμους με τα μηχανάκια να κάνουν σούζες, κατά εκατοντάδες, αυτή ήταν μια πολύ άσχημη εικόνα για όλους εμάς που είμαστε πάνω από ένα μένα στο σπίτι. Βεβαίως. Ήταν πολύ άσχημη εικόνα και για το κράτος και για τους ίδιους. Όλοι είμαστε χαρούμενοι που δεν έχουν ασθενείς, που έχουν αρνητικά κρούσματα. Δεν είμαστε χαρούμενοι όμως που βγαίνουν έξω και κάνουν πανηγύρια. Mm-hmm. Διότι είναι κακό και δεν πρέπει να. Ο νόμος του κράτους είναι να απαγορεύει τις συναθρήσεις. Mm-hmm. Όταν είσαστε 100-200 άτομα έξω και κάνετε πάρτι σαν Ρωμά, επειδή έχετε γάμους, βαφτίσεις και αραβωνιάσματα ή δεν είσαστε θετικοί στον κορονοϊό, αυτό παραβιάζει τους νόμους του κράτους και εδώ είδαμε το κράτος να μην επεμβαίνει και αυτό είναι αντίθετο προς τους νόμους του κράτους. Επίσης, είδαμε πολλούς μετανάστες να είναι ομαδικά κατά δεκάδες εκατοντάδες έξω από ATM τέλος του μήνα, 31 και 1 Απριλίου, όταν μπαίναν τα χρήματά τους. Όπως και σήμερα, όπως και σήμερα που δόθηκαν τα 800. Και βίντεο από τη Σάμο, στο Αλίντλ και σε άλλα, και στο Βασιλόπουλο και στο Σκλαβίνι, να μην κάνουμε διαφήμιση σε κάποιον, δεν έχει να κάνει. Όχι. Κατά εκατοντάδες σε ουρές, χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξη έξω από το σούπερ μάρκετ, χωρίς να πηγαίνει το κράτος να επιβάλλει τον νόμο. Όπως και σήμερα που δόθηκαν τα. Διότι ο Έλληνας τηρεί κατά γράμμα τον νόμο, πέρα από κάτι χαζοεξαιρέσεις που βλέπουμε, κάτι Θεσσαλονίκη, κάτι Φραπέδες, κάτι Λιγοβόλτα, κάτι να βγάλω τη χελώνα βόλτα. Εντάξει, έχουμε και το χιούμορ μας και το Ιγκουάνα. Αλλά προσέχουμε πάρα πολύ και γι' αυτό έχουμε καλά νούμερα. Δεν πρέπει να χαλάσουμε τη μεγάλη προσπάθεια καμία ομάδα. Γι' αυτό τους παρακαλώ πολύ να κάθονται και αυτοί στο σπίτι. Όπως να, προσθέσω εγώ ότι και σήμερα που δόθηκαν τα πρώτα επιδόματα των 800 στους υπαλλήλους, των οποίων οι εταιρείες κλείσαν με εντολή, πάλι είχαμε φαινόμενα τέτοια, βέβαια έξω από το ATM, πιο πειθαρχημένα και με δεδομένο ότι οι τράπεζες επιτρέπουν 2-2 τους πελάτες να μπαίνουν μέσα, είχαμε και εκεί κάποια τέτοια φαινόμενα, ίσως για κάποιες ηλικίες που δεν είναι εύκολο να χειριστούν το ηλεκτρονικό κομμάτι του banking. Ναι, σωστό. Απλώς πρέπει το κράτος να είναι παρόν και να μην κάνει διακρίσεις. Ο νόμος να ισχύει το ίδιο για όλους, το λέμε, πρέπει να ισχύει, διότι αν δεν ισχύει, θα βγουν άλλες ομάδες και θα λένε: θα βγω κι εγώ να κάνω πάρτι τώρα. Θα πάω κι εγώ για να ψήσω αρνί, θα βγούμε κι εμείς όλοι μαζί να πάμε να παίξουμε πρέφα, μπυρίμπα ή. Τα μήλα. Πάμε λίγο στην οικονομία του πράγματος. Θα σε ρωτήσω αφαιρετικά για τα μέτρα τα οικονομικά. Θεωρείς ότι κάποια κατηγορία, κάποιος κλάδος έμεινε έξω, αδικήθηκε κατά κάποιον τρόπο? Όχι, δεν νομίζω. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι έχει μείνει κάποιος κλάδος. Έχουν πιάσει σχεδόν το 95% της αγοράς. Ορθώς έχουν πάρει αυτά τα μέτρα. Να δούμε πώς θα καταλήξουμε μετά το Eurogroup στο πώς θα πάρουμε τις επόμενες ενισχύσεις. Uh-huh. Έχω γράψει ένα άρθρο, περιμένω να δημοσιευτεί. Έγραψα και ένα άλλο τα ξημερώματα, γιατί και εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ από το στρες εδώ και με τη δουλειά. Δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί στο Banking News. Μπορεί να το δουν για την ιδέα μου για το νέο ομόλογο, το νέα πιστωτική γραμμή για τον κορονοϊό, όχι ομόλογο, πιστωτική γραμμή του ESM. Uh-huh. Πρέπει να βρούμε νέα μέτρα και να έχουμε μεταβιβάσεις κεφαλαίων, δηλαδή. Όχι ιδανικά, να το πούμε έτσι, απλά στα οικονομικά που λέμε εμείς. Μεταβιβάσεις κεφαλαίων είναι να σου δώσω equity, να σου δώσω κεφάλαιο και να δω αν θα το ζητήσω και πότε πίσω και με ποιους όρους, χωρίς να είναι δάνειο. Είτε μέσω επιδοτήσεων, χρηματοδοτήσεων, ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων παρά δάνεια. Διότι τα κομμάτια όλα αυτά που είδαμε στο Eurogroup, που περίπου είναι 10 δις για την Ελλάδα, η ESM, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το κομμάτι για τις επιχειρήσεις, είναι όλα δάνεια με καλούς όρους. Ο ESM θέλει προσοχή διότι έχει μνημόνιο. Και βιώσιμο χρέος που το δικό μας δεν θα είναι βέβαια βιώσιμο, θα είναι πάνω από 215% με την πτώση του ΕΠ και την αύξηση του χρέους εφόσον εκταμιεύσουμε και αυτά τα δάνεια. Οπότε δεν θα μπορούμε να βγαίνουμε εύκολα στις αγορές. Και εδώ πρέπει να υπάρχει μια ομαδική προσπάθεια, έτσι ώστε τα χρήματα που φέρουν στην ελληνική αγορά, ποιο είναι το σημαντικό, να φτάσουν στον ίδιο χρόνο οριζόντια σε όλες τις σκάλες της οικονομίας. Από το πιο απλό επάγγελμα του μικροπολιτή ή που έχει μια προσωπική εταιρεία ή μια οίκε. Μέχρι την πολύ μεγάλη εταιρεία που έχει 2, 3, 5, 15.000 υπαλλήλους, όλοι ταυτόχρονα πρέπει να πάρουν χρήματα. Διότι ταυτόχρονα είναι οι ίδιοι και προμηθευτές και πελάτες, ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, αυτός που παράγει τα γάλατα, που μπορεί να έχει 5.000 θέσεις εργασίας και τα γιαούρτια, έχει να δώσει γιαούρτια σε έναν φούρνο, ο οποίος έχει πληγεί, έχει κλείσει,
για ένα κατάστημα, ένα ψηλικό με 3 υπαλλήλους, ο οποίος πουλάει τα γαλατά του στο σημείο πώλησης, το οποίο αν δεν πάρει τη βοήθεια την ίδια στιγμή θα συνεχίσει να θα ανοίξει. Οπωσδήποτε. Άρα πρέπει ταυτόχρονα να ανοίξει αυτός και να πουλάει του μεγάλου αντίστοιχα τα προϊόντα, να το πω έτσι στην αλυσίδα, την εμπορική, πρέπει να συμβούν αυτά. Οι τράπεζες εδώ πρέπει να πω ότι πρέπει όταν έρθουν τα χρήματα και να διοχετευτούν μέσα από τις τράπεζες, είτε η ρευστότητα της κυρίας Λαγκάρντ, δηλαδή ελληνικά ομόλογα θα το αγοράζουν τράπεζες, θα τα δίνουν εγγύηση στην κυρία Λαγκάρντ, στην διοικητική τράπεζα, αυτή θα μας δίνει ρευστότητα. Αυτή η ρευστότητα θα έρθει, η οποία πρέπει να διοχετευτεί στην αγορά. Εδώ πρέπει και παρακαλώ πάρα πολύ και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και το Υπουργείο Οικονομικών και τον Άδωνη στο Υπουργείο Οικονομίας να ελαφρύνουν και να λιάνουν τα δικαιολογητικά τα οποία θα χρειαστεί κάποιος για να πάρει αυτά τα δάνεια. Διότι αν έχουμε πάλι γραφειοκρατία, τραπεζική και διαυπουργική, δηλαδή τα συναρμόδια υπουργεία δεν έχουν φτιάξει ένα hub, ένα κομμάτι το οποίο να διοργανώνει αυτή τη διοχέτευση όλοι μαζί γρήγορα, τάχιστα και με απλούς όρους, τότε δεν θα κάνουμε τίποτα. Διότι φαντάσου να έχουμε τα χρήματα και να μην μπορεί κανένας να τα πάρει. Διότι είτε έχουμε μεγάλη γραφειοκρατία ή δεν μπορεί να τα πάρει λόγω των απαιτήσεων των τραπεζών. Οι οποίες αποπτεύονται βέβαια, αλλά εδώ χρειάζεται πλέον η ηγεσία και ο κύριος Μητσοτάκης να πάρει σήμερα χτες αποφάσεις, να κάνει ένα hub, έτσι ώστε αυτά τα χρήματα είτε του Έλληνα φορολογούμενου, είτε των Ευρωπαίων, είτε των τραπεζών, είτε η επιδότηση του ΕΣΠΑ να βγει γρήγορα στην αγορά. Χωρίς πάρα, πάρα πολλούς δύσκολους όρους. Για να μπορούν όλοι να υποφεληθούν για να πάρει αμέσως μπροστά η οικονομία. Όταν είναι να πάρει. Εδώ να πούμε ότι είχαμε και μια οικονομική εξέλιξη σήμερα. Ο Οργανισμός Δημόσιου Χρέους έβγαλε επταετές ομόλογο, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, κινήθηκε γύρω στο 2 με 2,02. Το είχα πει, δεν το πρόσεξα, στο 1,90 κάτι, ναι. Ένα επιτόκιο για την εποχή υγιές, παρόλο που είναι λίγο πιο φουσκωμένο από την αντίστοιχη εφταετία πριν την εποχή του κορονοϊού. Ήταν μια έξυπνη κίνηση, συμφωνείς σε αυτό? Ήταν έξυπνη κίνηση και να πω ότι ήταν και μια κίνηση ανάγκης, με την καλή έννοια το λέω. Διότι έπρεπε τώρα που είναι ακόμα χαμηλά τα επιτόκια μας, επειδή δεν έχουν βγει αποτελέσματα χρέος προς ΑΕΠ για να φαίνεται μη βιώσιμο, να μην έχουμε λιγότερα φορολογικά έσοδα ή οτιδήποτε άλλο αρνητικό στην οικονομία, μπορέσουμε να καλύψουμε ένα ποσό το οποίο πιθανόν να μην χρειαστεί να πάρουμε από τον ESM με μνημόνιο. Ήταν πολύ καλή και πολύ έξυπνη κίνηση και ελπίζω να γίνει και άλλη. Σύντομα, διότι αυτά τα επιτόκια είναι πάρα πάρα πολύ καλά σε σχέση με τα 5-6-7 που είχαμε πριν ένα-δύο χρόνια. Το 1,5-2-1,75-2-2-10 είναι πολύ φτηνά. Οι 7 ετίες, οι 10 ετίες, οι 15 ετίες είναι κάτι που βολεύει, γιατί έχουν μακρύ χρόνο αποπληρωμής. Άρα θα έχει ανακάμψει η οικονομία, θα έχει πιο εύκολο τρόπο με τα φορολογικά σου έσοδα και τα λοιπά έσοδα του κράτους να τα αποπληρώσεις. Αλλά ξαναλέω, να μην πάμε στον ESM με μνημόνιο, διότι θα είναι κοινωνικά και πολιτικά αδύνατο να εφαρμοστεί και να υπογραφεί. Ναι. Δηλαδή, αυτό το ESM, να ξέρεις, είναι περίπου στο 2% του ΑΕΠ μας, έτσι. Δεν είναι τώρα 30 δις δάνειο μας έχει δώσει. Αυτά τα ειδικά δάνεια θα είναι γύρω στα 3,5-4 δις σε πρώτη φάση. Και τα οποία και δεν θα έχουν μνημόνιο αυτά. Αυτά δεν θα έχουν, είναι ειδικά. Μνημόνιο αυτά. Εάν πάρεις πιστωτική γραμμή, την Enhanced Credit Line, την ECCL που συζητάνε όλοι, έχει μνημόνιο και βιώσιμο χρέος ως προϋπόθεση εκταμίευσης. Ποια είναι η διαδικασία? Το κράτος κάνει αίτηση για το δάνειο. Από τη στιγμή που κάνεις αίτηση, ο ESM έχει στηθεί για να σου δίνει ένα bridge loan, που λέμε ένα δάνειο γέφυρα, στις περιόδους στις οποίες δεν μπορείς να βγεις στις αγορές, να σε καλύψει για λίγο μέχρι να φτιάξει το δημοσιονομικά σου. Οπότε σου δίνει δάνειο μέχρι να βγεις στις αγορές για τα δημοσιονομικά, με ορθά δημοσιονομικά. Και τι κάνεις? Σου βάζει μνημόνιο για να ελέγξεις ότι θα κάνεις σωστά τα δημοσιονομικά. Να βγεις αγορές για να τον αποπληρώσεις. Απλά το λέω για να το καταλαβαίνουν όλοι. Οπότε, επειδή πολιτικά δεν μπορεί να υπογραφεί μνημόνιο μέσω κορονοϊού και με 400.000 νέους ανέργους που λένε ότι θα έχουμε, ελπίζω να μην έχουμε, αλλά έτσι δίνουν τα πράγματα. 45. Αλλά κάναμε και βγήκαμε έξω. Και αν πάρουμε γραμμή από τον ESM, υπάρχει ένα τρίκ. Είναι να βγει από τον ESM, όπως έγραψα στο Banking News σήμερα, ένα ομόλογο πιστωτική γραμμή κορονοϊού, η οποία θα την κάνουν αίτηση όλα τα κράτη, όλα τα κράτη-μέλη, όχι ένας. Όλοι, έτσι ώστε να μην στιγματιστεί αρνητικά στις αγορές ο ένας. Δηλαδή, όποιος είναι να πάρει από τον ESL αυτό το μονόλογο, να το πάρει για τους λόγους να φτιάξει το σύστημα υγείας του και λίγο την οικονομία του. Άλλος 2 εκατομμύρια, άλλος 20, 30, 50. Μεγαλύτερες οικονομίες όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία κτλ. Και η Γερμανία ακόμα, να πάρει χρήματα από εκεί, για να μην μπουν οι αγορές. Α, πήρανε μόνο 5 χώρες. Οπότε, τι κάνω? Ανεβάζω τα επιτόκια του, διότι αυτές έχουν ανάγκη και πρόβλημα να μπουν στις αγορές. Σωστά. Μια ιδιαίτερη ρύθμιση σε αυτό το κομμάτι. Πριν σε αφήσω μία αμιγώς πολιτική ερώτηση, έχουμε δει όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι η αξιωματική αντιπολίτευση
στα ψηλά επίπεδα από το επίπεδο του Αλέξη Τσίπρα και σε όλα τα υπόλοιπα ψηλά κλιμάκια, έχει συγκοντάρει κατά κάποιο τρόπο την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, ενώ ό,τι αντιδράσεις έχουμε είναι χαμηλότερα. Θεωρείς τελικά ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει επιδείξει τελικά μια σωστή στάση? Δεν είναι εποχή, νομίζω, για πολιτική αντιπαράθεση και για να στιγματίσουμε κάποιον αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχουν δείξει σοβαρότητα με προτάσεις. Υπάρχουν φωνές οι οποίες είναι ασυντόνιστες, σαν σπασμένες χορδές σε κιθάρο, όχι κακοσυντονισμένες, σπασμένες τελείως. Mm-hmm. Είναι τελείως ασυντόνιστες εκτός τόπου και χρόνου. Να μην δώσουμε σημασία σε αυτές, να μην διχαστούμε, mm-hmm. διότι έχουμε μπροστά μας δύσκολη περίοδο να διανύσουμε και μέσα στο σπίτι και όταν ανοίξει η αγορά. Να αναζωογονήσουμε και την επανεκκινήσουμε όλοι μας. Δεν περισσεύει κανένας πολιτικά. Εντάξει. Νομίζω ο κύριος Τσίπρας πολιτικά είναι εξαιρετικά έξυπνος και έμπειρος. Κατάλαβε, συνένεσε σε πολλά. Χρησιμοποιεί λίγο αυτή την σκληρή γλώσσα, την αριστερή, αλλά πιο πολύ για το κροτήριο του παρά να κάνει αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα πολύ δύσκολο έργο μπροστά του. Εδώ να πω ότι τα παπαγαλάκια που μιλούν για πρόωρες εκλογές δεν κάνουν καλό. Όποιος και να τα βάζει, όποιος κάνει αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή, δείχνει πιο πολύ μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, δεν είναι για καλό οι εκλογές. Δεν πρέπει να συζητάμε εκλογές όταν θα έχει καταστραφεί η οικονομία. Θα πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη, να σηκώσουμε την οικονομία και όταν ο Θεός μας βοηθήσει και η αγορά και έχουμε όλη την υγεία μας, τότε όταν έρθει η ώρα, σε ένα-δύο χρόνια, σε τρία ή προώρα ή στην ώρα που θα γίνουν εκλογές. Θα κάνει πολύ κακό η συζήτηση για εκλογές στην οικονομία μετά από αυτή την κρίση. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πάρα πολύ. Ωραία. Δημήτρη, δεν έχω κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Χρόνια πολλά. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση σε όλους. Να μην κυνηγάμε τους παπάδες. Να μην κυνηγάμε κανέναν. 23 Απριλίου ξεκινάει και το Ραμαζάνι. Το Ραμαζάνι, να πούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για τους μουσουλμάνους. Τη σεβόμαστε και επιτρέπουμε και πρέπει όλοι να εξασκούν, όπως λέει και το Σύνταγμά μας, ελεύθερα τη θρησκεία τους στη χώρα μας. Mm-hmm. Απαγορεύονται οι ομαδικές συναθρήσεις και σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, να ισχύσει και για αυτούς ο νόμος, όπως και για εμάς. Το ίδιο όμως και για όποιους βγαίνουν στον δρόμο να κάνουν πάρτι. Σε ευχαριστώ και πάλι. Εγώ θα χαρώ την επόμενη φορά να τα πούμε διαζώσεις. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση και χρόνια σου πολλά. Δημήτρης Καμένος, πρώην Πρόεδρος της Βουλής, οικονομολόγος. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Δημήτρη, γεια σου. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.